Λοιπόν, υποδεχόμαστε στο Eurocoups το σαλονικιό, όπως ήταν το σενάριο και η σκηνοθεσία για την παρουσίαση των παικτών της Ολύμπια Μιλάνο, τον Ντίνο Μίτογλου με το νούμερο 24. Δεν το βλέπουμε, Ντίνο, το νούμερο. Βλέπουμε εσένα, παρά λίγο να δούμε και τον Παύλο, το σκύλο σου. Καλησπέρα, καλή σεζόν, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις προσαρμοστεί στην καινούργια γειτονιά, στην καινούργια πόλη, στη νέα ομάδα? Έχω προσαρμοστεί. Όλοι οι άνθρωποι της Ολύμπια, της ομάδας, είναι πολύ καλοί μαζί μου. Με έχουν αγκαλιάσει όλοι οι συμπαίκτες μου, οι προπονητές, οι άνθρωποι της ομάδας. Ακόμα και οι φυσιοθεραπευτές είναι πολύ ευγενικοί μαζί μου. Με έχουν καλωσορίσει με τον καλύτερο τρόπο. Είμαι πολύ χαρούμενος. Και εδώ και δύο εβδομάδες έχουμε ξεκινήσει δυνατά τη δουλειά. Λοιπόν, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Πόσο δύσκολο ήταν να πάρεις την απόφαση και μετά από 4 χρόνια, πετυχημένα χρόνια, πολύ καλά για σένα χρόνια στον Παναθηναϊκό, να αλλάξεις ομάδα, να αλλάξεις πόλη, να αλλάξεις χώρα? Ο Παναθηναϊκός ήταν για 4 χρόνια το σπίτι, η οικογένειά μου. Ήταν η ομάδα η οποία με ορίμασε μπασκετικά. Μαζί σε αυτή την ομάδα πέρασα πολλές όμορφες στιγμές και δύσκολες στιγμές. Ανδρώθηκα μπασκετικά, πέρασα και ήμουνα συμπαίχτης με πολύ καλούς παίχτες και ήμουνα δίπλα σε πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Οπότε η απόφαση να φύγω ήταν πολύ δύσκολη, δεν ήταν καθόλου εύκολη, οπότε καταλαβαίνετε. Ντίνο, το ξέρεις, είναι ένα μάθημα ιστορίας, αλλά σίγουρα το ξέρεις, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο 1955 για να βρούμε τον πρώτο Έλληνα που έπαιξε στην Ολύμπια. Ήταν ο Μίμης Στεφανίδης. Ακολούθησαν κι άλλοι, είσαι ο 7ος και αν υπολογίσουμε και το Βούξεβιτς, είσαι ο 8ος. Στην ομάδα. Σημαίνει κάτι παραπάνω αυτό για την ελληνική παράδοση στο Μιλάνο? Σίγουρα έχουν περάσει πολλοί Έλληνες παίχτες και στη συνέντευξη τύπου με την Ολύμπια μου ανέφεραν την ίδια ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό το οποίο που έχουν περάσει Έλληνες παίχτες, που σημαίνει ότι και μεγάλοι παίχτες. Ήταν επίσης ο Γιάννης ο Αθηναίος, με τον οποίο ήμουν συμπαίχτης, ο Γιάννης ο Μπουρούσης, ο Αντώνης ο Φώτσης, ο Βούξεβης, όπως είπατε. Είναι πολύ σημαντικό. Ο Γιώργος ο Καλαϊτζής και πρώτος-πρώτος ο Μίμης Στεφανίδης. Και ο Γιώργος ο Καλαϊτζής. Ναι, ο Γιώργος της χρυσής ομάδας τότε του 50 του Πανελληνίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι μεγάλοι παίχτες να έχουν περάσει από την Ολύμπια, που σημαίνει που δείχνει η ίδια τι ομάδα είναι. Και είναι πολύ σημαντικό οι Έλληνες παίκτες να έχουν φέρει ο κάθε ένας να έχουν δείξει λίγο από το ταλέντο τους, να έχουν φέρει το DNA από κάθε ελληνική ομάδα που έχουν βρεθεί στην Ολύμπια, και φαίνεται και ότι οι ίδιοι Ιταλοί ξέρουν και αγαπάνε την Ελλάδα και έχουν ένα σεβασμό προς εμάς. Και το νιώθω ήδη από όλο αυτό το πέρασμα, μου λένε συνέχεια, μου αναφέρουν για τους παίκτες οι οποίοι έχουν περάσει για κάθε Έλληνα παίκτη. Και επειδή η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης, το ξαναλέω για τους νεότερους που μας παρακολουθούν: Μίμης Στεφανίδης 55-56, Γιώργος Καλαϊτζής το 97, Γιώργος Σιγάλας 97-98 σεζόν, Φώτσης και Μπουρούσης 2-11-2-13, Αθηναίου 2-14, Μίτογλου 2-21, και βλέπουμε, έτσι. Και εγώ, όπως μπορείς να δεις από το πλάνο, σε υποδέχομαι με ανάλογη περιβολή σήμερα, τηρώντας ακριβώς αυτή την παράδοση. Ναι, το βλέπω και με χαροποιεί αυτό. Είναι το πόλο το προπονητικό. Έχω τη χαρά και την τιμή την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας σε επίπεδο εθνικών ομάδων και από την Ολύμπια στην αρχή κάθε σεζόν να παίρνω τα προπονητικά πόλο. Οπότε τα φοράω για τις περιστάσεις. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλή κίνηση. Στην παρουσίαση σε είδα στην πιάτσα του Ντουόμου μπροστά, με το κασκόλ της Ολύμπια. Γενικώς υποδέχτηκαν με μεγάλη ζεστασιά, έτσι. Γιατί η μεταγραφή έκανε θόρυβο και προκάλεσε και μεγάλη εντύπωση, επειδή επιλέγουν για θέση στο ρόστερ ξένου έναν Έλληνα. Δεν
είναι όπως όλες οι συνηθισμένες μεταγραφές, ένας Αμερικανός ή ένας άλλος πρωτοκλασσάτος παίκτης που έχει πάρει 3-4 Ευρωλίγκες στην καριέρα του, επιλέγουν τον ταλαντούχο, τον ανερχόμενο Έλληνα. Έπαιξε ρόλο περισσότερο ο Μεσίνα, βοήθησε η καλή σύσταση του Χρήστου Σταυρόπουλου, του GM της ομάδας. Για την απόφαση για την Ολύμπια, σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο ο coach Μεσίνα, ο οποίος είναι ένας μέντορας, είναι ένας δάσκαλος του αθλήματος και είναι γνωστός στο να εξελίσσει παίχτες, νέους παίχτες και να είναι ένας πολύ, πάρα πολύ καλός προπονητής. Έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, για την Ολύμπια είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα, πάντα στοχεύει ψηλά και θέλει να πρωταγωνιστεί κυρίως στην Ευρώπη. Αυτοί ήταν οι λόγοι. Τώρα, φυσικά έπαιξε ρόλο για, όπως είπα, όχι μόνο ο Χρήστος, όλοι οι άνθρωποι της Ολύμπια είναι πάρα πολύ φιλικοί μαζί μου. Το περιβάλλον με αγαπάει, με έχει αγκαλιάσει και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Δεν έχω να πω τώρα κάτι άλλο. Είμαι μέχρι τώρα πολύ ευχαριστημένος. Τώρα μένουν τώρα οι πράξεις για δουλειά στο γήπεδο και τα υπόλοιπα θα έρθουν. Η δουλειά ξεκίνησε και δεν είναι μόνο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, η φυσική κατάσταση, τα συστήματα, είναι και τα πρώτα φιλικά. Και είχες ήδη μια σούπερ εμφάνιση, συνολικά η ομάδα, αλλά και εσύ προσωπικά απέναντι στην ΕΦΕΣ. Ναι. Με τη δεύτερη κατευθείαν εβδομάδα προετοιμασίας μπήκαμε στα φιλικά. Ο coach θέλει κατευθείαν τη δουλειά που βγάζουμε στο γήπεδο, τη δουλειά που κάνουμε στην προπόνηση να φανεί στο γήπεδο μέσω των φιλικών με τους αγώνες. Δηλαδή κάναμε 4-5 προπονήσεις, παίξαμε φιλικό με την Καντού. Έπειτα ανεβάσαμε ρυθμούς, παίξαμε δυνατά φιλικά με την ΕΦΕΣ. Η εικόνα μας εβδομάδα με εβδομάδα, μέρα με τη μέρα φαίνεται. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Αλλά έρχεται μια απαιτητική σεζόν και πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Οι προσδοκίες μας, οι παίχτες μας, όλοι είναι, έχουμε ψηλές βλέψεις, ψηλούς στόχους. Με τη δουλειά που θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όλα. Άρα οι τίτλοι εντός των συνόρων, οι τίτλοι στις διοργανώσεις τις ιταλικές, πρωτάθλημα, κύπελο και η Ευρωλίγκα. Πέρυσι έκανε επανεμφάνιση δυναμική, έπειτα από πολλά χρόνια τόσο δυναμική η Ολύμπια. Ήταν στο Final Four, μπορεί να έχασε μετά το πρωτάθλημα στην Ιταλία, αλλά έχει ένα ρόστερ που τρομάζει. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Να αρχίσω, ας πούμε, από τον Μέλι. Σε ποιο να συνεχίσω. Να συνεχίσω στον Τζέριαν Γκραντ, να τους πάρω με τη σειρά. Mm-hmm. Να πάω στο Σέρχι, να συνεχίσω με τον Ταρζεύσκι. Ταρζεύσκι, ο Χάινς. Άμα πρέπει, θα χάσουμε όλο το χρόνο τη συνέντευξη να λέω τα ονόματα. Εγώ τη λέω με τη σειρά τώρα που εμφανίζονται στο site της ομάδας. Ο Ρίτσι που είναι και αυτός καινούριος παίκτης, ο Μπιλίνκα. Mm-hmm. Και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Μορασκίνη που επίσης ενισχύει. Ο Χάινς, ασφαλώς, ο Ντατόμε. Ναι. Ρόστερ που τρομάζει. Στο πρώτο meeting που είχαμε με την ομάδα, ο coach μας είχε πει ότι παίζουμε σε 4 διοργανώσεις, στο Super Cup, στο Κύπελο, στο Πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Όλοι οι στόχοι μας είναι και οι 4 διοργανώσεις στις οποίες θα παίξουμε. Αυτή είναι η στόχη μας. Τώρα, όσο αφορά για το roster, είμαι τυχερός που βρίσκομαι ανάμεσα σε έχουμε πολύ καλούς veterans, τους οποίους λένε με την αμερικάνικη διάλεκτο. Έχουμε πολύ καλούς έμπειρους παίχτες, εγώ θα πω. Ο Σέρχι, ο Τζίτζι, ο Χάινς, ο Κάιλ δίνουν μια διαφορετική οπτική στην προπόνηση. Ο Νίκολο, όπως είπα, τον Μπιλίνγκα, ο Ταζεύσκι, στην προπόνηση είναι πολύ σημαντικό να έχεις αυτούς τους ανθρώπους στην προπόνηση, διότι κάθε μέρα είναι μια πρόκληση, είναι πολύ δύσκολες οι προπονήσεις, είναι πολύ ανταγωνιστικές, οπότε αυτομάτως το επίπεδο ανεβαίνει και πρέπει να παρουσιαστείς έτοιμος. Πολύ δυνατή ψηλά και μεγάλος ανταγωνισμός, βεβαίως όταν μιλάμε για συμπαίκτες είναι συναγωνισμός για μια θέση στην πεντάδα, αλλά νομίζω ότι το σύνολο μετράει όταν μιλάμε για ομαδική διεκδίκηση, αλλά και καυτή στην περιφέρεια, έτσι.
Πολύ εμπειρία, πολύ, ξέρουν να διαβάζουν καταστάσεις στο γήπεδο. Βέβαια, ξεχάσαμε και το Μάλκομ, τον Τιλέινι. Δεν θα το ξεχνούσαμε τίποτα. Θα σου είχα ξεχωριστή ερώτηση, δεν το λαβαίνεις απλώς. Ωραία, ωραία, ναι, ναι. Προφανώς, δεν μπορώ να πω κάτι. Προφανώς, τα ονόματά τους έχουν κάνει μεγάλο θόρυβο ήδη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ακόμα κάτι, όπως το ξαναείπα. Το μπάσκετ είναι ένα δύσκολο άθλημα, ειδικά και στην Ευρωλίγκα σε αυτό το επίπεδο. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου παρουσιαστεί σε κάθε αγώνα και πρέπει σαν σύνολο να φτιάξουμε τη χημεία μας, όσο είναι πιο νωρίς γίνεται. Επειδή είσαστε μέσα στο σκληρό ανταγωνισμό, στο σκληρό πυρήνα των δυνατών, των μεγάλων ομάδων πλέον, όχι μόνο λόγω ιστορίας και λόγω ρόστερ, όπως εξήγησα νωρίτερα, αρχίζοντας να διαβάζω μερικά από τα ονόματα του φετινού ρόστερ για την Ολύμπια. Στο σκληρό ανταγωνισμό λοιπόν της Ευρωλίγκας, οι Ισπανικές είναι παραδοσιακά πολύ δυνατές. Μπαρσελόνα και Ρεάλ, και με τη Ρεάλ μάλιστα να αλλάζει πάρα πολύ από χρονιά σε χρονιά τις τελευταίες χρονιές, γιατί φύγανε παίκτες για το NBA. Η ΕΦΕΣ ναι, μπορεί να την νικήσατε και με άνεση στο τελευταίο φιλικό, αλλά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και έχει κρατήσει βασικό κορμό. Η ΤΣΕΣΚΑ είναι πάντα η ΤΣΕΣΚΑ. Πολύ δυνατή, την περιμένουμε και την Μακάμπη. Η Φενέρ το ίδιο. Πώς βλέπεις την Ευρωλίγκα που θα αρχίσει σε λίγες εβδομάδες, και μετά θα σε ρωτήσω και για τις δύο ελληνικές ομάδες, και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι, ναι. Συνειδητοποιώ ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρωλίγκα έχει γίνει πιο ανταγωνιστική. Επίσης, υπάρχουν πολλοί παίχτες με ποιότητα σε κάθε πλέον ομάδα και ειδικά σε ομάδες υψηλές, όπως είπατε, η ΤΣΕΣΚΑ, η Φενέρ, η Ρεάλ, η Μπαρτσελώνα, η ΕΦΕΣ, είναι ομάδες με μεγάλη ποιότητα. Έχουν βασικό κορμό. Παίξαμε ήδη με την ΕΦΕΣ. Ο τρόπος ο οποίος πασάρουν την μπάλα, παίζουν πολλά χρόνια μαζί, έχουν πολύ καλή χημεία, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουν έρθει πολλοί παίχτες πλέον, ας πούμε, από την Αμερική, από το NBA, το οποίο έχει φέρει αθλητικότητα, ανταγωνιστικότητα. Γενικά έχει ανέβει πολύ το επίπεδο, όσο η προσέγγιση στη λεπτομέρεια θα είναι πολύ σημαντική. Το αθλητικό και και η φυσική κατάσταση, τα δύο κομμάτια αυτά έχουν ανέβει, οπότε οι στόχοι γίνονται πιο ψηλοί. Και φέτος, για κάθε ομάδα οι στόχοι γίνονται πιο ψηλοί, έτσι. Ναι, το κατάλαβα. Και φέτος, με το στοιχείο που έλειπε τη χρονιά, την τρελή χρονιά της πανδημίας, μια μισή χρονιά ουσιαστικά, με κόσμο, με ένα ποσοστό κόσμου, ας το πούμε έτσι, για να μιλήσουμε γενικά για όλες τις χώρες τις ευρωπαϊκές που εκπροσωπούνται στην Ευρωλίγκα, γιατί και πέρυσι στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης είχαμε γήπεδα με θεατές, αλλά δεν είχαμε στην Ελλάδα, δεν είχαμε στην Ιταλία, δεν είχαμε στη Γαλλία, δεν είχαμε στην Ισπανία. Τώρα θα έχουμε ποσοστό θεατών. Αυτό θα βελτιώσει την εικόνα, θα μεγαλώσει τον ανταγωνισμό, θα είναι πιο ελκυστικό το πρωτάθλημα για το θεατή και τον τηλεθεατή, κακά τα ψέματα. Είναι πολύ σημαντικό για όλες τις ομάδες οι φιλάθλοι και αν όχι όλοι οι φιλάθλοι, ένα μεγάλο ποσοστό των φιλάθλων να μπορεί να έρθει να ευχαριστηθεί πρώτα για τον ίδιο ένα υψηλό θέαμα επίπεδου μπάσκετ, όπως είναι η Ευρωλίγκα. Τώρα, για κάθε ομάδα της Ευρωλίγκας, όποτε παίζει στην έδρα της, είναι πολύ σημαντική φιλάθλη. Φέτος πιστεύω θα είναι μια διαφορετική χρονιά. Πέρυσι ήταν τελείως διαφορετική χρονιά με την ένα. Δεν υπήρχαν φιλάθλοι. Ήταν πολύ περίεργο για όλους τους παίχτες που έχουν συνηθίσει σε αυτές τις καταστάσεις. Οι φιλάθλοι φέτος πιστεύω θα δουν μια διαφορετική Ευρωλίγκα με ψηλό επίπεδο. Ντίνο, ποια είναι η άποψή σου με τις πληροφορίες που έχεις και διαβάζοντας ουσιαστικά και εσύ, μέχρι να δούμε και πώς θα πάνε και τα φιλικά στην προετοιμασία και να αρχίσουν και τα επίσημα παιχνίδια για να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για τις ομάδες. Ποια είναι η άποψή σου, η πρώτη άποψή σου, η πρώτη εκτίμησή σου για τον Παναθηναϊκό, την προηγούμενη ομάδα σου, αλλά και τον Ολυμπιακό? Κοιτάξτε, τώρα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι δύο από τις πιο ιστορικές και μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Πάντα είναι πολύ δύσκολο κανείς να παίζει εκτός έδρας και στο ΆΚΑ και στο ΣΕΦ. Θα αποτελέσει μια πρόκληση για την κάθε ομάδα να παίζει στα δύο αυτά. Θα είναι και για σένα πρόκληση.
Πρώτον, και συναισθηματική και από συναισθηματική πλευρά, όταν θα γυρίσει στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αλλά και όταν θα γυρίσει να παίξει και με τον Ολυμπιακό. Ως παίκτης πλέον μιας ξένης ομάδας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θα είναι διαφορετικά τα συναισθήματα βέβαια κοντά στον Παναθηναϊκό και κοντά στον Ολυμπιακό, αλλά θα είναι μια πρωτόγνωρη για σένα κατάσταση ως παίκτης της Ολύμπια πλέον να έρθει να παίξει την Ελλάδα ως αντίπαλος με τις δύο συγκεκριμένες ομάδες. Σίγουρα θα είναι, όπως είπατε, πρωτόγνωρο το συναίσθημα. Θα προσπαθήσω να κρατήσω, να υποστηρίξω την ομάδα μου προφανώς και θα είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει να το διαχειριστώ όλο αυτό. Καταρχάς να μην μπερδέψεις τα αποδυτήρια στο Ολυμπιακό στάδιο. Από εκεί ξεκινάμε. Ναι, πολλοί παίχτες έχουν περάσει από. Δεν είμαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος, αλλά πολλοί παίχτες έχουν περάσει από την ίδια κατάσταση. Προφανώς το σκέφτηκες πολύ καλά και με την οικογένειά σου και με τους δικούς σου ανθρώπους, γενικότερα τους φίλους σου, με όσους μιλάς για το μπάσκετ, και πήρες την απόφαση να κάνεις το μεγάλο άλμα, γιατί δεν είναι και μικρό πράγμα. Μπορεί να είσαι ήδη χοντρικά, τώρα θα το πω, γιατί μέσα στην πανδημία χάσαμε και το χώρο, χάσαμε και το χρόνο, πολλές φορές στο μυαλό μας. Είσαι 8 χρόνια επαγγελματία στην πραγματικότητα. 13-21, κάπως έτσι εγώ τη βάζω την περίοδο αυτή, γιατί υπολογίζω ακόμα και τα χρόνια του Wake Forest ως επαγγελματικά για σένα. Γιατί και εκεί ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Ήταν σκληρό πράγμα να φεύγεις από τα Αστέρια, να πηγαίνεις στον Άρη με λίγα παιχνίδια. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο 3 παιχνίδια έπαιξες στην πρώτη κατηγορία, στην Α1, να πηγαίνεις στο κολέγιο, να παίζεις εκεί απέναντι σε πολύ καλούς παίκτες της δικής σου ηλικίας, λίγο μεγαλύτερους ας πούμε ενδεχομένως, αλλά πολύ δυνατούς εξίσου με σένα, να τα καταφέρνεις, να γυρνάς πίσω στον Παναθηναϊκό και τώρα να πηγαίνεις Μιλάνο. Όλη αυτή τη διαδρομή εσύ πώς την έχεις στο μυαλό σου? Εγώ την είπα πολύ γρήγορα με 5 σταθμούς ας πούμε. Ναι, είναι προφανώς είναι μια πρόκληση. Εντάξει, είναι επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας. Όπως είπατε, ξεκίνησα από μικρός στα Αστέρια με τον coach τον Ροδόπουλο. Στην ουσία ήταν το πρώτο μου αρχικό βήμα στο μπάσκετ, όπως και λέει ο coach Ροδόπουλο, στο μπάσκετμπολ, όπου εκεί έμαθα τα βασικά του μπάσκετ. Μου διεύρυνε τους ορίζοντες με την έννοια της Αμερικής, μου έβαλε το μικρόβιο της Αμερικής ο coach μέσα μου, μου έμαθε πώς να συμπεριφέρομαι και εκτός και εκτός γηπέδου, έμαθα πάρα πολλά. Έπειτα στον Άρη τελείωσε. Άνω τελεία, άνω τελεία. Καθένας θα περίμενε, και εγώ που έχω περάσει τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου, τα πρώτα και επαγγελματικά, φοιτητικά επαγγελματικά στη Θεσσαλονίκη, μια ολόκληρη δεκαετία. Καθένας θα περίμενε, επειδή ξέρω την προϊστορία, την ποδοσφαιρική του πατέρα σου, την αθλητική, την οικογενειακή παράδοση, ότι μετά τα Αστέρια του Ροδόπουλου πήγαινε στον ΠΑΟΚ. Εσύ πήγες στον Άρη. Υπήρχε ενδιαφέρον και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη μετά τα Αστέρια, μετά τον κόουτς του Ροδόπουλο, αλλά το ενδιαφέρον του Άρη εκείνη την περίοδο, από ό,τι θυμάμαι έντονα, ήταν πιο έντονο. Με ο coach ο Αγγέλου είχε καλέσει και εμένα και τον πατέρα μου στο γραφείο. Μας είχε αναλύσει ολόκληρο πλάνο, από ό,τι θυμάμαι. Ήτανε πώς θα δουλεύω, με ποιον τρόπο η ομάδα θα επενδύσει πάνω μου. Οπότε επέλεξα τον Άρη εκείνη τη χρονική περίοδο. Έμαθα πολλά. Είμαι ευγνώμων που βρέθηκα τότε στον Άρη, γιατί έμαθα πολλά. Έμαθα πως ήταν μια τελείως διαφορετική κατάσταση από τα Αστέρια. Έμαθα πως λειτουργούν επαγγελματίες παίχτες. Το μέγεθος του μπασκετικού Άρη. Είμαι χαρούμενος που ήμουν μέλος της ιστορίας του. Έμαθα πάρα πολλά και έπειτα εκείνο το κεφάλαιο έκλεισε, γιατί ήταν πρόωρο, ήταν γρήγορο, γιατί έκατσα ένα χρόνο. Ήρθε μετά το κεφάλαιο της Αμερικής. Από τον πρώτο καιρό που ψάχναμε να βρούμε τα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού σου, τα στοιχεία του παιχνιδιού σου, με βάση τη σωματοδομή σου, εγώ έλεγα ο Έλληνας Νοβίτσκι στα πρώτα παιχνίδια που σε είχα παρακολουθήσει. Ο Θόδωρος Ροδόπουλος μου είχε πει ότι αυτός ο παίκτης πρέπει να καθιερωθεί στο 3. Και πάντα μέσα μου είχα μια αμφιβολία για το ποια είναι η πιο σωστή θέση για τον Ντίνο Μίτογλου. Το 3 που θα ήθελε ο coach Ροδόπουλος για να κάνει την τεράστια διαφορά και να φτάσει μέχρι το NBA. Το 4 που φαίνεται ότι παίζεις τον περισσότερο χρόνο στις ομάδες που έχεις αγωνιστεί μέχρι τώρα. Ή ακόμη και το 5. Τελικά και στις 3 θέσεις μπορείς να παίξεις καλά. Αισθάνεσαι
περισσότερο σουτέρ, περισσότερο δυνατός κοντά στο καλάθι, τι είναι? Κοιτάξτε, πιστεύω πλέον στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός αν είσαι ένας παίκτης είναι καθαρά μία θέση, στο συγκεκριμένο άθλημα και στο πιο σύγχρονο μπάσκετ δεν υπάρχουν θέσεις, όπως είχε πει και ο coach ο Πιτίνο. Βρέθηκα σε μία κατάσταση, ας πούμε, για παράδειγμα το καλοκαίρι, που είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Ο Ιωάννης ήταν εκτός, ο Γιώργος ήταν εκτός και είχαμε πολλές ελλείψεις στο 3. Οπότε ο coach Πιτίνο εκείνη την περίοδο μου είπε: «Ντίνο, να σε δοκιμάσω το 3. Λέω: «Coach, τι να σου πω, είναι κάτι, έχω να παίξω λίγο από το κολέγιο και από τα Αστέρια σαν τριάρι. Ό,τι θέλεις για να βοηθήσω την ομάδα, δεν έχω θέμα. Απλά είναι ο προπονητής πώς θέλει να σε χρησιμοποιήσει. Ποιες είναι οι δυνατότητές σου, αναλόγως που θέλει να χτυπήσει, να το πω έτσι, τον αντίπαλο εσύ, ή όχι». Εσύ που αισθάνεσαι καλύτερα. Είσαι ένα πολυεργαλείο, μπορείς το ίδιο και στο 3 και στο 4 και στο 5. Λέω για το 3 επειδή έχεις πολύ καλό σου καταρχάς, αλλά βάζεις και την μπάλα στο πάτωμα, ή αισθάνεσαι πιο άνετα. Η δική σου η comfort zone που λένε και στο χωριό μας, ποια είναι, στο 4, στο 5? Σίγουρα έχω αποκτήσει μια αυτοπεποίθηση όλα αυτά τα χρόνια από τον Παναθηναϊκό και από όλους τους περισσότερους προπονητές να με χρησιμοποιούν στο 4, αλλά όπως βλέπουμε ο coach Μεσίνα με χρησιμοποιεί και στο 5 και στο 4. Ο coach Πιτίνο με χρησιμοποιήσει και στο 3. Σίγουρα νιώθω πιο άνετα στο 4, αλλά δεν θα σας πω ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση, αν χρειαστεί να βοηθήσω κάπου την ομάδα, δεν θα πω όχι, αλλά δεν θα πω και ότι είμαι ο καλύτερος παίκτης σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα θα προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα μου σε όποια θέση κι αν είναι αυτή. Πολύ σημαντικό. Μένω λίγο παραπάνω σε αυτό, γιατί αναφέραμε μέσα σε αυτή την κουβέντα για το ποια είναι η καλύτερη θέση για σένα από τις συγκεκριμένες τρεις. Αναφέραμε πολλές φορές το όνομα Ρικ Πιτίνο. Ο coach Πιτίνο μας έδωσε μια συνέντευξη, την προβάλαμε σε δύο μέρη στο Eurohoops και είπε πολύ καλά λόγια για αρκετούς από εσάς που σας είχε στην εθνική ομάδα. Ξεχώρισε βεβαίως εσένα, τον Ιωάννη, τον Γιώργο και τον Κώστα, τον Σλούκα. Και επειδή μιλάμε μαζί σήμερα, στη συγκεκριμένη ερώτηση που του έθεσα, έχει το potential ο Μίτογλου για να παίξει στο NBA? Αναμφίβολα απάντησε ναι. Δεν ξέρω, λέει, αν θα γίνει superstar, αν θα μπει στο top 5 ή στο top 10 των επαγγελματιών ποτέ του NBA, αλλά μπορεί να επανδρώσει μια ομάδα, ένα roster μιας ομάδας του NBA. Πώς το ακούς όλο αυτό, και για σένα που το λέει, και για τον Παπαγιάννη, και για τον Παπαπέτρου, και για τον Σλούκα? Πρώτα απ' όλα πρόκειται για πολύ καλούς χαρακτήρες και πολύ καλούς παίχτες, για τον Γιώργο, τον Ιωάννη και τον Κώστα. Κοιτάξτε, είναι χαρά και τιμή ο coach Πιτίνο να λέει αυτά τα λόγια για εμένα, αλλά προφανώς αυτή η δήλωση και αυτή η πρόταση που είπε σε γεμίζει με μεγάλη ευθύνη, γιατί ο coach Πιτίνο, για να το λέει αυτό, κάτι βλέπει. Ναι, σίγουρα σε γεμίζει με ευθύνη. Τώρα, το αν θα πάω ή όχι στο NBA είναι ένα άλλο θέμα, διαφορετικό. Είναι ένα όνειρο. Την ώρα που πας για την Ευρωλίγκα και όχι μόνο, για όλους τους τίτλους και τους τέσσερις που είπες, πιστεύω, στο Μιλάνο, με ένα τεράστιο άλμα στην καριέρα σου. Σίγουρα, για κάθε παίχτη είναι ένα όνειρο, αλλά αυτή τη στιγμή ο κάθε παίχτης έχει τους στόχους του με τις ομάδες τους, γιατί έχει αρχίσει η αγωνιστική περίοδος. Αυτή τη στιγμή, όπως και για μένα, ο στόχος είναι με την Ολύμπια να προσπαθήσω να βοηθήσω για τους στόχους και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, ο οποίο είναι το πρωτάθλημα, το κύπελλο και η Ευρωλίγκα. Άρα, Ολύμπια και ξερό ψωμί από εδώ και πέρα. Ακριβώς. Ο Σαλονικιός που θέλει να κυριαρχήσει και στο Μιλάνο, γελάς. Και βεβαίως στο βάθος ένα αποθυμένο, ίσως θα μου πεις εσύ πώς το έζησες όλο αυτό, και στη Βικτόρια του Καναδά και στην προετοιμασία νωρίτερα πριν φύγετε για το Προολυμπιακό, ένα αποθυμένο μετά την καθιέρωση που αχνοφαίνεται στην εθνική ομάδα μιας επιτυχίας με την Ανδρών. Έχουμε μπροστά μας το Ευρωμπάσκετ του 22, γι' αυτό σε ρωτάω. Τιμή και για κάθε αθλητή να μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα του για την εθνική. Ξέρουμε ότι η εθνική διψάει και θέλει όλα αυτά τα χρόνια την επιτυχία, γιατί
Ας μην γελιόμαστε, η εθνική μας είναι από τις πιο βαριές φανέλες και από τις καλύτερες εθνικές ομάδες σε παγκόσμια κατάταξη, οπότε οι στόχοι της πάντα πρέπει να μένουν ψηλά. Όπως είπε και ο Γιάννης στη συνέντευξή του, βήμα-βήμα, βλέπουμε γεροί να είναι όλοι οι αθλητές, όλοι οι Έλληνες αθλητές με τις ομάδες τους και να μπορέσουμε να έρθουμε στην εθνική που τόσο πολύ αγαπάμε. Μπορούμε να κάνουμε το μπαμ που δεν έχουμε κάνει από το 2009 και εντεύθεν τώρα πια συμπληρώσαμε 12 ετία ναι. χωρίς μια θέση σε ένα βάθρο ή τουλάχιστον μια πρόκριση στη ζώνη των μεταλλίων σε μια τετράδα. Μπορούμε να το κάνουμε εάν και εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά, για παράδειγμα ο Ιωάννης που μας έλειψε πάρα πολύ φέτος, ναι. και όλοι όσοι θα είναι διαθέσιμοι του χρόνου το καλοκαίρι, δεν το συζητάω καν για τους Αντετοκούμπρος, Γιάννη, Θανάση, Κώστα, Ουμίν και Άλεξ, μπορούμε να κάνουμε το μπαμ και να πάμε πολύ ψηλά το 22. Για αυτό ακριβώς ανέφερα την υγεία. Πρώτα απ' όλα να μην έχουμε ελλείψεις, να είμαστε όλοι παίκτες γεροί, να έχουμε μια καλή σεζόν. Τώρα για την εθνική, η οποία όπως είπα και πριν, διψάμε να έχουμε την επιτυχία. Θέλουμε και η εθνική αξίζει να βρίσκεται ψηλά σε κάθε λίστα και κατάταξη. Θέλουμε και εμείς ένα μεγάλο στόχο να το καταφέρουμε με την εθνική μας. Το θέλουμε όλοι. Τώρα όσο αφορά για τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, για τον Γιάννη, τον Θανάση, τον Κώστα, τα παιδιά πάντα βρίσκονται δίπλα μας. Θέλουν την επιτυχία με την εθνική. Το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε όλοι. Φέτος δεν μπορούσε να έρθει ο Γιάννης, ο Θανάσης ήρθε κανονικά ο Κώστας. Θέλω να πω, βρίσκονται πάντα δίπλα μας. Και πιστεύω θέλουν και περισσότερο από τον καθένα να έχουμε επιτυχία με την εθνική ομάδα και οι ίδιοι. Με αφορμή αυτό και για να κλείσουμε το κεφάλαιο εθνική ομάδα, πριν σου κάνω 2-3 ακόμα ερωτήσεις και σε αποδεσμεύσω, ναι. Θέλω να μου πεις, το ρώτησα και στον coach Πιτίνο, μου έδωσε κάποιες απαντήσεις, αλλά νομίζω ότι θα έχει αξία να μου πεις και εσύ την άποψή σου. Τι έφταιξε, και ενώ φτάσαμε μέχρι τον τελικό, φτάσαμε μέχρι την πηγή, δεν τα καταφέραμε να πιούμε νερό, να προκριθούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι δεν πήγε καλά δηλαδή σε εκείνο το παιχνίδι με την Τσεχία? Θα πω ότι δώσαμε το 100% ό,τι μπορούσαμε κάναμε, δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Μετά την νίκη μετά την νίκη επί της Τουρκίας, εξαντληθήκαμε, μπορώ να πω, τα δώσαμε όλα σε εκείνο τον αγώνα. Βέβαια, και αγωνιστικά. Και ενεργειακά, ναι, και ψυχολογικά, ναι. Πνευματικά. Σίγουρα, αδειάσατε. Και στους τρεις τομείς αυτό. Αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία, διότι και η Τσεχία με τον Καναδά πήγανε σε παράταση. Έτσι. Αλλά τι έγινε, παίξαμε μετά από 2 μέρες. Η Τσεχία είχε περισσότερη εμπειρία με το να ξέρει ο ένας τον άλλον πιο πολύ. Και αυτό δυστυχώς ήταν κατά από εμάς, οπότε ξεκίνησαν το παιχνίδι πολύ καλύτερα από εμάς, μας πήραν το momentum. Είναι ένας αγώνας, είναι ένα knockout παιχνίδι, δηλαδή ήταν λίγο δύσκολο γιατί δεν μπορείς να κρίνεις ένα αγώνα από ένα παιχνίδι, αλλά πολλά παιχνίδια κρίνονται σε knockout καταστάσεις. Έτσι είναι το μπάσκετ, δεν μπορεί τώρα να αλλάξει αυτό το αποτέλεσμα, παρά μόνο να δούμε τι πρέπει να κάνουμε και να βελτιωθούμε για το μέλλον. Η Τσεχία πάντως εξελίσσεται σε κακό μας δαίμονα, έτσι. Πριν από 2 χρόνια δεν μας άφησε να πάρουμε τη διαφορά που χρειαζόμασταν στο παγκόσμιο για να συνεχίσουμε. Μας έκοψε το δρόμο, νικήσαμε αλλά δεν πήραμε το συν-12 που θέλαμε και τώρα μας έβγαλε εντελώς εκτός κλίματος αγώνα και ροής παιχνιδιού, χτίζοντας πολύ μεγάλες διαφορές. Αυτό έκανε εντύπωση σε εμάς, Ντίνο. Γι' αυτό επέμεινα λίγο παραπάνω στο τι δεν πήγε καλά ή στο πόσα πράγματα δεν πήγαν καλά σε εκείνο το μάτς. Και αυτή, όντως, συμφωνώ, το λέει και ο coach Πιτίνο, πολύ έμπειρη ομάδα και με την προσθήκη του Βέσελη και του Σίλμπ δίπλα στο Σατοράνσκι, φτιάξαν μια τρομερή χημεία, έβαλαν τα σουτ. Θεωρείς ότι μια πλήρης εθνική ομάδα του χρόνου απέναντι σε τέτοιες ομάδες, το παράδειγμα της Τσεχίας με βοηθάει να σε ρωτήσω κάτι άλλο που θέλω. Απέναντι δηλαδή στην Σλοβενία, αν κάποια στιγμή τη συναντήσουμε μπροστά μας, θα είμαστε ανταγωνιστικοί και θα μπορέσουμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια? Λέω το παράδειγμα της Σλοβενίας γιατί θα παρακολούθησες τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είδες τι έκανε εκεί ο Ντόνσιτς με την παρέα του. Είχε ένα φοβερό supporting cast. Βρήκανε καλό να naturalize τον Ντόμπι
και σε συγκεκριμένες βραδιές και ο δεύτερος Ντράγκιτς, γιατί ο καλός είναι στην Αμερική και έχει αποσυρθεί από την εθνική ομάδα, και ο Μπλάζιτς και ο Πρέπελιτς και τα υπόλοιπα παιδιά, ο Τσάντσαρ, ο Μούριτς, βοήθησαν πάρα πολύ. Έφτιαξαν μια πολύ δυνατή χημεία που εγώ, και αυτό είναι το ερώτημα προς εσένα, εγώ τη ζηλεύω. Εσύ τη ζηλεύεις ή να το πω καλύτερα, τη θαυμάζω, τη θαυμάζεις? Σίγουρα. Έχω σεβασμό προς τη Σλοβενία. Η πορεία τους ήταν απίστευτη. Εντάξει, ο Ντόνσιτς στην ουσία έκανε πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι περνούσε από τον εαυτό του, υπέρβει τον εαυτό του, έπαιξε απίστευτα, βοήθησε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του. Τώρα για εμάς, εάν είμαστε όλοι υγιείς και πλήρεις. Και πλήρεις, ακριβώς. Γιατί μπορεί να είμαστε υγιείς, αλλά να μην έχουμε τους Αντετοκούνμπος, για παράδειγμα. Ναι, και έχουμε ακριβώς και έχουμε την κατάλληλη δίψα και κάνουμε την κατάλληλη προετοιμασία και προετοιμαστούμε πολύ καλά ψυχικά και σωματικά. Πιστεύω με τη δίψα που έχουμε και τους στόχους που έχουμε, θέλουμε να έχουμε επιτυχία με την εθνική και το θέλουμε όσο κανένας άλλος. Λοιπόν, το κλείσαμε και αυτό το κεφάλαιο. Δεν έχω περισσότερα πράγματα. Θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να τα ξαναπούμε και όσο θα πλησιάζουμε κοντά στην εθνική ομάδα, ούτε θα σε βάλω στο τυπάκι για το ποιος θα ήταν ο καταλληλότερος, εφόσον δεν είναι ο Πιτίνο, έχουμε και εκλογές μπροστά μας στην Ελληνική Ομοσπονδία, προπονητής στο μέλλον για την εθνική ομάδα. Ούτε στο τρυπάκι των προκληματικών, αφού εσείς οι παίκτες της Ευρωλίγκας δεν μπορείτε να παίξετε στα παράθυρα για τις μελλοντικές διοργανώσεις. Mm-hmm. Ούτε θα σε ρωτήσω τίποτα παραπάνω για αυτά. Θα βρούμε το χρόνο να τα ξαναπούμε για την εθνική ομάδα. Επιστρέφω για μερικές προβλέψεις και έτσι κάπως θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Επιστρέφω για μερικές προβλέψεις. Καταρχάς, με τα διαμορφωμένα ρόστερ, τώρα που είσαι κατά κάποιο τρόπο και πιο αντικειμενικός έξω από το χορό και το παρακολουθείς από πολλά χιλιόμετρα απόσταση, για το ελληνικό πρωτάθλημα, με την επιστροφή του Ολυμπιακού, τι βλέπεις? Είναι πολύ νωρίς ακόμα, πιστεύω. Είναι πολύ δύσκολο να πεις ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Αυτή δεν είναι ερώτηση, πρωταθλητής στην Ελλάδα. Πραγματικότητα αυτή είναι. Εγώ λέω και γενικότερα φαβορί, γιατί τώρα ο ανταγωνισμός μεγαλώνει. Σίγουρα μεγαλώνει. Το πρωτάθλημα θα είναι πιο ανταγωνιστικό. Είναι δύσκολο να προβλέψεις ποιος θα είναι ο πρωταθλητής και ο κυπελούχος σε 10 μήνες τώρα από μια ολόκληρη σεζόν, γιατί δεν ξέρεις και πώς θα πάει η σεζόν για κάθε ομάδα. Αλλά σίγουρα με τον ερχόμο του Ολυμπιακού το ελληνικό πρωτάθλημα ανεβαίνει επίπεδο, γίνεται πιο ανταγωνιστικό, όλες οι ομάδες θα είναι πιο έτοιμες. Δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Αλλά σίγουρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο το πρωτάθλημα. Coach Πρίφτης στον Παναθηναϊκό, νέο ρόστερ. Η Big 3 των Ελλήνων έσπασε αφού έφυγες εσύ, έμεινε ο Ιωάννης και ο Γιώργος. Mm-hmm. Έκαναν τα πάντα για να σε κρατήσουν στον Παναθηναϊκό. Ο Coach Πρίφτης που εκείνες τις μέρες συμφωνούσε ουσιαστικά, ο Διαμαντίδης με τον Αλβέρτη και τους υπολείπους ανθρώπους της διοίκησης, έτσι? Ναι. Σίγουρα είχε γίνει μια μεγάλη προσπάθεια. Είχαμε συζητήσει και με τον Νίκο τον Παπά, τον GM, και με τον Δημήτρη και με τον Φράγκη. Είχαν γίνει συζητήσεις, αλλά είχε πάρθει απόφαση. Τώρα όσο αφορά τον Coach Πρίφτη, τον Ιωάννη και τον Γιώργο, ο Ιωάννης και ο Γιώργος είναι πολύ καλοί παίχτες. Πιστεύω μπορούν να τα βγάλουν πέρα, έχουν ηγετικές ικανότητες και οι δύο. Μπορούν να τα βγάλουν πέρα μεταξύ τους και με την ομάδα. Έχουν μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη, ξέρουν τι να κάνουν, να καθοδηγήσουν τους υπόλοιπους παίχτες. Ο Coach Πρίφτης, από ό,τι ξέρω, είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και προπονητής και μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα όλοι σαν σύνολο. Μπορεί να έσπασε η ελληνική Big 3 αφού έφυγες εσύ, αλλά σας περιμένουμε ξανά στην εθνική ομάδα με υγιέστατο τον Ιωάννη και με σένα και με τον Γιώργο και τα υπόλοιπα παιδιά. Πάμε τώρα για τις προβλέψεις που πιο εύκολα νομίζω μπορείς να τις κάνεις, είτε για τετράδα είτε για οκτάδα, αυτό μας ενδιαφέρει, για την Ευρωλίγκα. Εννοείται ότι το Μιλάνο εξαιρείται από τη συζήτηση, θα το έχεις μέσα και στην τετράδα και στην οκτάδα. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για τα άλλα, όπως λένε, επαναλαμβάνω, στο χωριό μας, powerhouses της Ευρωλίγκας. Και βασικά για τις δύο ελληνικές, αν θα είναι μέσα στο παιχνίδι των play-off. Ωραία. Σίγουρα θα...
Δύσκολη ερώτηση. Από τις πιο δύσκολες μπορώ να πω για μένα που δεν τα πάω πολύ καλά στις επιλογές και αυτά. Δεν πειράζει, θα το προσπαθήσω. Έχουμε όμως μία από τις 8 σίγουρες. Έχουμε μία από τις 8 σίγουρα. Έχουμε την Ολύμπια. Ναι, ωραία, ωραία. Θα βάλω σίγουρα πολύ δυνατές ομάδες φέτος είναι Ρεάλ, όπως είπαμε, η Τσεσεκά, η Μπαρτσελώνα, η Εφές, η Φενέρ, η Μπασκόνια και θα βάλω και τις δύο ελληνικές ομάδες. Και θα βάλεις και τις δύο ελληνικές. Ελπίζω στην καταμέτρηση να μην βγουν 9 ή 10, ε! Εντάξει, δεν πειράζει, θα βάλουμε top 10, δεν πειράζει. Ωραίος. Ένα σχόλιο, γιατί άφησες τη Μακάμπη απ' έξω πολύ γρήγορα και πρόχειρα στο λέω. Είδες, γιατί εάν λες... Ναι, θα μας παρακολουθεί τώρα ο coach Φερόπουλος, όχι, φυσικά, ο coach Bullet και θα σου στείλει μήνυμα μετά. Όχι, εντάξει. Δίνω, και η Μακάμπη είναι πολύ δυνατή. Εννοείται, αστειεύομαι. Ένα σχόλιο θέλω από σένα, γιατί σου ξεκίνησα τη συζήτηση, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, για το μοναδικό επίτευγμα που έχουμε. Πρέπει μερικές φορές να μην λέμε μόνο το άσχημα, χωρίς να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί, εννοείται, τα προβλήματα. Για να λύνονται τα προβλήματα πρέπει να τα παρουσιάζουμε, να τα συζητάμε και να βρίσκουμε τις λύσεις, αλλά να λέμε και τα πολύ καλά νέα που έχουμε. Ένα πολύ καλό νέο είναι ότι για πρώτη φορά στα χρονικά έχουμε 4 Έλληνες προπονητές, αυτό κολλάει στο κλισέ που χρησιμοποιώ τα τελευταία χρόνια, ότι το ελληνικό μπάσκετ, παρά τις αποτυχίες εθνικής ομάδας, είναι το καλύτερο εξαγώγημο προϊόν του ελληνικού αθλητισμού. Έχουμε 4 Έλληνες προπονητές, πρώτους προπονητές, σε σπουδαίες ομάδες, σε κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, της Ευρωλίγκας. Έχουμε τον Κούλου Τσιτούδη με το καλύτερο ranking νικών, με το καλύτερο ποσοστό νικών στην ιστορία της Ευρωλίγκας, στην CSKA. Έχουμε τον Κούλου Σφερόπουλο στη Μακάμπη, άρχισα από αυτούς που είναι στο εξωτερικό. Και συνεχίζω με τους δύο που είναι στις ελληνικές ομάδες, τον coach Πρίφ στον Παναθηναϊκό και τον coach Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Είναι αυτό το γεγονός ότι έχουμε δύο πολύ μεγάλους προπονητές στο εξωτερικό, αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα, έχουν το ελληνικό DNA και προσφέρουν κάτι στις ξένες ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα για τους Έλληνες προπονητές, και οι δύο είναι πολύ μεγάλοι, πολύ έμπειροι, πολύ σοβαροί προπονητές. Έχω να πω ότι οι Έλληνες προπονητές το έχουμε στο DNA μας σαν λαός και το μπάσκετ είναι μέσα στο DNA μας και στην προπονητική και παικτικά. Και είναι πολύ σημαντικό που αναγνωρίζεται αυτό και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Και για να τελειώσουμε, Ντίνο, ξεκινήσαμε με τον τρόπο που υποδέχτηκαν στο Μιλάνο. Συζητήσαμε για την προϊστορία και τους παίκτες, τους Έλληνες που έχουν φορέσει τη φανέλα της Ολύμπια. Τελειώνουμε. Μία κουβέντα θέλω, ένα μήνυμα για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν και μας ακούνε τώρα και που έχουν καταλάβει, παρακολουθούν σίγουρα τα social media, σε ακολουθούν και σένα, στους δικούς σου λογαριασμούς, βλέπουν τα βιντεάκια στο YouTube. Κάποια μπορεί να είναι στην ηλικία των 13, των 14, των 15. Έχουμε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών σε εξέλιξη. Πριν από λίγες μέρες είχαμε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων στις εγκαταστάσεις της Χάνς Θεσσαλονίκη. Τι πρέπει να κάνουν, όχι για να γίνουν ακριβώς, δεν μου αρέσει αυτή η σύγκριση ή αυτός ο παραλληλισμός ή η παρομοίωση, αλλά τέλος πάντων για να ακολουθήσουν τα βήματα ενός Μήτογλου, που από το 13 μέχρι το 21, από τα αστέρια, μετράει τα αστέρια τώρα με την Ολύμπια Μιλάνο και μπορεί μεθαύριο, σε 2-3 χρόνια να είναι και στο NBA. Τι πρέπει να κάνουν για να το πετύχουν, για να σου βάλουμε μετά την απάντηση που θα μας δώσεις, μια ερώτηση, είναι μάθημα ιστορίας, έχει σχέση με την Ολύμπια. Δώσε όμως το μήνυμα στα νέα παιδιά και σου ετοιμάζω την ερώτηση για το τέλος, για να κλείσουμε. Σίγουρα, για κάθε νέο παιδί, όλοι μας έχουμε υπάρξει και βρεθεί στα παιδοεφηβικά. Είναι το νούμερο ένα, πιστεύω, να διασκεδάζουν τον μπάσκετ, να το αγαπάνε το άθλημα, και το δεύτερο είναι να δουλεύουν όσο πιο σκληρά μπορούν. Η σκληρή δουλειά ανοίγει περισσότερες πόρτες από ό,τι νομίζει ο καθένας και πιστεύει. Και αυτές οι δύο συμβουλές θα είναι που θα έδινα στα νέα παιδιά σήμερα. Όση ώρα απαντούσες, ήρθε και ένα γρήγορο μήνυμα. Δεν είναι αυτή η ερώτηση, παύλα, μάθημα ιστορίας, αλλά έχει σχέση με την οικογενειακή παράδοση, την αθλητική παράδοση της οικογένειάς σου. Ναι. Γιατί ο Ντίνος πήγε στο μπάσκετ
μου λέει τώρα γρήγορα ένας φίλος που μας παρακολουθεί, και ο Γεράσιμος στο ποδόσφαιρο. Θυμίζω ότι ο Γεράσιμος, για όσους δεν το ξέρουν, από το Βόλο έχει πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ, έτσι. Ναι, 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 πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ. Ξεκίνησες από το ποδόσφαιρο, Ντίνο, και πήγες στο μπάσκετ. Ξεκίνησα από το ποδόσφαιρο ακριβώς. Ήμουνα στις μικρές ακαδημίες παλιότερα της Κυψέλης, μετά πήγα στον ΠΑΟΚ 3-4 χρόνια. Κατάλαβα πολύ μικρός ότι το άθλημα αυτό δεν είναι για μένα, το ποδόσφαιρο. Έτσι κατέληξα στο μπάσκετ, σας τα λέω πολύ γρήγορα. Ναι. Η πορεία μετά είναι αυτή που είναι για τον καθένα. Και ο αδερφός μου από μικρός ήταν στο ποδόσφαιρο. Για ένα χρονικό διάστημα, μπορώ να πω, πριν 4-5 χρόνια προσπάθησα να τον φέρω στο μπάσκετ. Ναι. Είχε κάνει και λίγες ατομικές προπονήσεις, δεν του άρεσε καθόλου. Έμεινε στο ποδόσφαιρο, δούλεψε πάρα πολύ και χαίρομαι που η σκληρή δουλειά του ανταμείβεται και να είναι καιρός να καταφέρει όλους τους στόχους που έχει βάλει. Εννοείται. Απλώς γεννά υποερωτήματα αυτή η συζήτηση. Ο μπαμπάς συμφωνούσε με τις αποφάσεις σας κατά καιρούς, ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ στο παρελθόν μεγάλος. Και οι δύο, μπορώ να πω, και εγώ και ο αδερφός μου, είμαστε αρκετά ισχυρογνώμων. Ναι. Δηλαδή, προσπαθούμε να κάνουμε, και έτσι μας μεγάλωσε ο πατέρας μου και εμένα και η μητέρα μου, προσπαθούμε ό,τι είναι, δηλαδή, κάθε επιλογή που παίρνουμε, να την ακολουθούμε, να μην μετανιώνουμε για την επιλογή που κάνουμε. Μας έχουν μεγαλώσει έτσι, οπότε πιστεύω ότι είναι, δηλαδή, είτε στεναχωρήθηκε είτε χάρηκε, το κράτησε για τον εαυτό του, δεν μας το είπε, μας στήριξε σε ό,τι επιλογή κάναμε, που αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σαν γονείς και η μητέρα μου και ο πατέρας μου πάντα μας στήριζαν και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενος. Λοιπόν, δεν θα σε ρωτήσω αν έχεις δει στο YouTube, αν έχεις δει βιντεοκασέτες ή DVD, όπως χρησιμοποιούμε σήμερα, γιατί έχουν αλλάξει οι εποχές, εκείνα τα ιστορικά παιχνίδια της Ολύμπια, τότε λεγότανε με βάση το χορηγό Tracer, σήμερα λέγεται Armani, όπως και το φανελάκι που φοράω εγώ που σας δίνει, όπως δίνει και πολλές εθνικές ομάδες της Ιταλίας ο κύριος Armani. Τότε λεγόταν Tracer. Έχεις δει τα ιστορικά παιχνίδια με τον Άρη? Αναφέρθηκε αυτό τα ιστορικά παιχνίδια με τον Άρη στη συνέντευξη τύπου. Είναι μια τρελή ιστορία. Μεγάλες προσωπικότητες έπαιζαν, όπως και ο Ντίνο Μενεγκίν, και συνέχεια μου τον αναφέρουν εδώ στην ομάδα. Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Ναι. Για την Ολύμπια Μιλάνο, επειδή είσαι στην πιο φινετσάτη, δεν ξέρω αν θα είναι η καλύτερη φέτος και αν θα πάρει την Ευρωλίγκα. Είσαι σε κάθε περίπτωση στην πιο φινετσάτη ομάδα της Ευρώπης, για να μην πω του κόσμου. Ναι. Αυτό το πράγμα τώρα το αισθάνεσαι, το αφουγκράζεσαι, το προσλαμβάνεις? Καταρχάς, ο κύριος Αρμάνης σας έχει μιλήσει ή ακόμα δεν έχετε συναντηθεί? Όχι, δεν έχουμε. Στουμιά, όταν πάτε σε αποστολές τώρα για τα πρώτα τουρνουά, ας πούμε. Δεν έχουμε. Έχετε ραφτεί. Όχι, δεν έχουμε. Όχι ακόμα, θα ραφτούμε όμως. Και δεν έχω γνωρίσει ακόμα τον κύριο Αρμάνη. Μέσα στη σεζόν, είπε, θα έχουμε team dinners όλα μαζί και θα το γνωρίσουμε. Του αρέσει να έχετε και το ίδιο πολύ στο γήπεδο. Όσο αφορά το Μιλάνο, σίγουρα είναι μία από τις πιο όμορφες και ωραίες πόλεις της Ευρώπης. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για μία, κατά την άποψή μου, δεν πρόκειται μόνο για μία πόλη μόδα. Σίγουρα εδώ οι άνθρωποι αγαπάνε πάρα πολύ τον αθλητισμό. Υπάρχουν μεγάλες ομάδες, αθλητικές ομάδες, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Οι άνθρωποι έχουν στο DNA τους τον αθλητισμό. Τους αρέσει η ιστορία του αθλητισμού. Πολλές φορές και από την ώρα που υπέγραψα, πολλοί φανς και άνθρωποι μου έστειλαν «αγαπάμε εδώ το όνομά σου», όπως με τον μεγάλο Ντίνο Μενεγκίν. «Σε περιμένουμε στην Ολύμπια», δέχτηκα αγάπη από το λαό. Οπότε ο λαός είναι, και οι φανς εδώ είναι πολύ συνειδητοποιημένοι και προφανώς και η πόλη είναι πολύ γνωστή και για αυτό το λόγο.
Την ιστορία με τα κόκκινα παπούτσια τη γνωρίζει και από πόσο παλιά έρχεται. Εσύ τώρα σε είδα πρόβαρες και τη μαύρη με κόκκινο και την κόκκινη ναι. με μαύρες ρίγες εμφάνιση. Έχετε και τρίτη νομίζω, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι ο χρωματισμός της τρίτης εμφάνισης. Μπορεί να είναι λευκό με κόκκινο. Παίξαμε με άσπρη. Έχετε και τις λευκές. Ναι. Έχετε και τις λευκές. Φοράς το 24, έτσι. Ναι. Παπούτσια διαλέγεις εσύ. Διαλέγεις εσύ, όπως οι περισσότεροι παίκτες. Ναι. Διαλέγεις εσύ. Την ιστορία με τα κόκκινα παπούτσια για την Ολύμπια Μιλάνο, την ξέρεις? Να είμαι ειλικρινής, δεν την ξέρω, όχι. Πάει πολλές δεκαετίες πίσω. Στην επόμενη συζήτησή μας, επειδή είναι μια ολόκληρη εκπομπή η ιστορία με τα κόκκινα παπούτσια, ωραία, θα τη συζητήσουμε. Θα έχεις διαβάσει μαθήματα ιστορίας για την Ολύμπια Μιλάνο και θα έχουμε πολλές ιστορίες να πούμε. Θα την ενισχύσουμε την ιστορία και με άλλες δικές σου εμφανίσεις, όπως η χθεσινή, η προχθεσινή κόντρα στην ΕΦΕΣ, που είναι ας πούμε το πρελούδιο, είναι η εισαγωγή, είναι το ορεκτικό για αυτό που θέλουμε να δούμε από σένα φέτος, Ντίνο, έτσι, παρά το μεγάλο συναγωνισμό, δεν χρησιμοποιώ για συμπαίκτες τη λέξη ανταγωνισμό, που θα έχεις και κοντά, αλλά και λίγα μέτρα πιο μακριά από το καλάθι. Στο 5, στο 4, στο 3, όπου θέλει ο Έκτορας να σε χρησιμοποιήσει, έτσι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ντίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά, καλή σεζόν με υγεία, να πετύχετε τους στόχους σας. Θα σε παρακολουθούμε, το ξέρεις. Και μια-δυο φορές ενδεχομένως θα σε επισκεφτούμε κιόλας. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά, να μην έχουμε πανδημία, να μην έχει θέματα η Λομβαρδία και οι άλλες περιοχές της Ιταλίας με τον κορονοϊό, να έχουμε ξεφύγει για να πιούμε και καφέ στην πιάτσα του Όμο, έτσι. Υπάρχουν και πιο ωραία μέρη στο Μιλάνο από την πιάτσα του Όμο. Σίγουρα αυτό αξίζει κάποιος αν έρθει στο Μιλάνο να το δει, αλλά σίγουρα σας περιμένω. Λοιπόν, και εφόσον μας βγάλεις και έξω, εγώ θα σου πω τις ιστορίες με Dan Peterson, Little Big Dan Peterson, του ιστορικού προπονητή της Ολύμπια. Θα σου πω τι έλεγε ο Σάντρο Γκάμπα για τα κόκκινα παπούτσια και τους παραλληλισμούς που έκανε και όλα τα μαθήματα ιστορίας που πρώτος τα πήρα εγώ για να είμαι φανατικός υποστηρικτής της Ολύμπια και να παίρνω αυτά στην αρχή τη σεζόν, αυτά τα μπλουζάκια ως δώρο. Εσύ θέλουμε να μας δωρήσεις μεγάλες και νίκες. Καλή σεζόν, Ντίνο, καλή σεζόν. Θα προσπαθήσω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είστε καλά, περιμένω να ακούσω τις ιστορίες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.